Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Η συμμετοχή σας αποδεικνύει ότι η ασφαλιστική βιομηχανία είναι, όπως την αναφέρουμε συχνά, ή η ιδιωτική ασφάλιση καλύτερα, είναι ένας ζεστός κλάδος που παρακολουθεί τις εξελίξεις και ενδιαφέρεται για την πρόοδό της. Δεν θα ήθελα να πω πολλά σε μια εισαγωγή, γιατί οι συνομιλητές μου εδώ στο πάνελ οι ίδιοι μπορούν να μας αναλύσουν και να κρατήσει πολύ χρόνο η παρουσία τους και η παρέμβασή τους. Το μόνο που θα ήθελα να πω και να καταστήσω σαφές για μας δημοσιογραφικά, αλλά και για την πολιτεία και για τις ανεξάρτητες αρχές και για τους νομικούς, είναι ξεκάθαρο ότι η ασφαλιστική αγορά σήμερα καλείται να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Κανόνες που επί σειρά ετών ή ήταν ασαφείς ή δεν υπήρχαν. Για πρώτη φορά οριοθετούνται τα πράγματα. Βρίσκεται η ιδιωτική ασφάλιση στο μέσον δύο πλευρών. Η μία είναι προς τους καταναλωτές και η άλλη είναι προς την εποπτεία και προς τον ίδιο τον αυτοέλεγχο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ιδιωτική ασφάλιση, οι εταιρείες, οι διαμεσολαβούντες καλούνται όλοι να αλλάξουν ένα ρόλο. Ένα ρόλο που επί σειρά ετών τον είχαν κάπως διαμορφώσει, είτε εμπειροτεχνικά, είτε μέσα από ασαφείς διαδικασίες, είτε από ελληματική εποπτεία, είτε από διάφορους άλλους παράγοντες, οι οποίοι τέλος πάντων ήταν ικανοί για εκείνη την εποχή να την προάγουν, να τη φέρουν μπροστά, να την αναδείξουν. Σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρείες πουλάνε ένα προϊόν, δεν είναι αδόκιμος όρος πουλάνε, είναι μία πώληση. Ένα προϊόν το οποίο υπόσχεται. Υπόσχεται προστασία στο αυτοκίνητο, υπόσχεται προστασία στην υγεία, υπόσχεται προστασία στη σύνταξη, υπόσχεται προστασία στο εφάπαξ, υπόσχεται προστασία, υπόσχεται ασφάλεια. Για να διασφαλιστεί αυτό, είναι αυτονόητο και να μην υπάρχουν προβλήματα ότι θα πρέπει να έρθει η πολιτεία, οι εταιρείες και οι ανεξάρτητες αρχές να βάλουν τους κανόνες που οι εταιρείες θα πρέπει σαφώς να ακολουθήσουν προκειμένου να μην υπάρχουν αυτό που λαϊκά λέμε παρατράγουδα. Και αυτά είναι πολλά μέχρι σήμερα. Θα πρέπει αυτά και να εκλείψουν, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες να αλλάξουν την τακτική που εφάρμοζαν επί σειρά ετών, μπαίνοντας σε μια πιο νοικοκυρεμένη διαδικασία που πρωτίστως θα διευκολύνει τις ίδιες. Θα τις βγάλει από το άγχος, από την ανησυχία, από το πώς θα παρουσιάσουν αυτό, πώς θα διορθώσουν εκείνο, πώς θα πουλήσουν αυτό. Είναι βέβαιο το ότι ακόμα υπάρχει αδιαφάνεια. Γιατί δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να καταλάβει τι σημαίνει ένα συμβόλαιο, ούτε τι πουλάει ένα συμβόλαιο. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος για τον καταναλωτή. Από την ώρα που ακόμα δεν υπάρχει ένα συμβόλαιο που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας και να είναι βέβαιος για το τι παίρνει για να μην υπάρχουν εκπλήξεις, γιατί είναι πολλές και θα μας τις πει και ο κύριος Ζερβέας και ο κύριος Σπυράκος, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες που θα διευκολύνουν και τις εταιρείες αλλά και τους πελάτες. Ήδη μακρηγόρησα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον εκπρόσωπο της πολιτείας, τον Γενικό Γραμματέα που καταναλωτή, που πολλοί έχουν μιλήσει μαζί του και τον γνωρίζετε βέβαια όλοι, τον κύριο Δημήτρη Σπυράκο, να μας πει, να μας δώσει ένα στίγμα για το πώς βλέπει η πολιτεία την ιδιωτική ασφάλιση, τον ρόλο της, δηλαδή την σημασία της στην αγορά. Κύριε Σπυράκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ. Χωρίς αμφιβολία, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος. Η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει κινδύνους, προσφέρει σιγουριά, διευκολύνει στην ανάπτυξη πρωτοβουλειών, καλύπτει πλήθος δραστηριοτήτων, συμμετέχει στην κάλυψη και αναγκών πρόνοιας συνταξιοδοτικής κάλυψης. Ο ρόλος της, συνεπώς, είναι κέριος και θα έλεγα στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, είναι ακόμη πιο σημαντικός. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε σε μία εποχή όπου οι δημοσιονομικές δυνατότητες της πολιτείας συρρυκνώνονται και αυτό αντίστοιχα αυξάνει τη σημασία και το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών πρόνοιας, υγείας ή συνταξιοδότησης στην ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου να έχουν μία συμπληρωματική, μία πρόσθετη κάλυψη στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων, των μελλοντικών προβλημάτων ή κινδύνων που θα αντιμετωπίσουν. Είμαστε λοιπόν σε ένα χρονικό σημείο όπου η ιδιωτική ασφάλιση έχει πραγματικά μπροστά της μία πρόκληση, μία μεγάλη ευκαιρία, όπως ανέφερε και ο κύριος Ουζούνης. Όμως, εδώ ανοίγονται, θεμελιώνονται και σημαντικές ευθύνες για την πολιτεία. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη της αυτό το σημαντικό ρόλο που καλείται πια να διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση, να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, να διασφαλίσει, αν θέλετε, την αμοιβαιότητα ανάμεσα σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύναψη μιας ασφάλισης, να ενισχύσει τον κοινωνικό της προσανατολισμό. Για το λόγο αυτό και η πολιτεία τον τελευταίο καιρό έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες που έρχονται να ενισχύσουν και να αναβαθμίσουν το ρόλο και να αναδείξουν αυτή τη σπουδαιότητα που έχει η ιδιωτική ασφάλιση. Θα ήθελα συνοπτικά να αναφέρω τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές που έγιναν όσο αφορά το καθεστώς της φερεγγιότητας της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών, με την ανάθεση της εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου πια ασκείται ένας πολύ ουσιαστικός έλεγχος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας θεσμός που κατέχει όλη την εξειδίκευση που χρειάζεται για να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή. Και το πρόβλημα ασφαλώς δεν εντοπίζεται μόνο στο επίπεδο της διασφάλισης της φερεγγιότητας των εταιριών, επίπεδο στο οποίο, λόγω των εξελίξεων που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, κλονίστηκε πολύ η αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης. Η αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης έχει δοκιμαστεί και στο συναλλακτικό επίπεδο, όπου συχνά οι καταναλωτές, εξαιτίας εσφαλμένων εκτιμήσεων ή προσδοκιών που τους καλλιεργήθηκαν, είχαν μια δύσπιστη εικόνα δυσπιστίας για την ιδιωτική ασφάλιση. Χρειάζεται λοιπόν και σε αυτό το τομέα να γίνουν σημαντικές παραμβάσεις και εδώ είναι που και η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία για την εισαγωγή ενός σχεδίου νόμου που θα ενισχύσει τη διαφάνεια στο συγκεκριμένο κλάδο. Γιατί η διαφάνεια είναι το εργαλείο, είναι το μέσο, είναι η ίδια η υπόσταση του ασφαλιστικού προϊόντος. Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει μία ή ο ασφαλισμένος, οποιοδήποτε αγοράζει ένα ασφαλιστικό προϊόν, το ασφαλιστικό προϊόν συνίσταται στους όρους που αγοράζει. Εκεί πρέπει λοιπόν να ξέρει τι αγοράζει, να έχει σαφή εικόνα, γιατί αγοράζει σιγουριά και η σιγουριά είναι διαφάνεια. Ο καταναλωτής αγοράζει διαφάνεια μέσα από το ασφαλιστικό προϊόν και νομίζουμε ότι και αυτή η πρωτοβουλία θα συμπληρώσει και θα θωρακίσει την εικόνα της ιδιωτικής ασφάλισης, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και θα δώσει τα εφόδια στην ιδιωτική ασφάλιση να ανταποκριθεί ακόμη καλύτερα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Κύριε Σπυράκο, να σας ρωτήσω. Καταρχήν, δεν σας παρουσίασα τους συνομιλητές μου στο πάνελ, γιατί θα έρθει η σειρά. Ας κάνω μια εισαγωγή. Είναι η κυρία Άλκης της Χριστοφίλου από το γνωστό νομικό γραφείο Rokas & Partners. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Ζερβέας από την αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή και είναι και ο κύριος Κώστας Τριανταφυλλίδης, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Θα ήθελα να ζητήσω μία χάρη, για να μην μονολογήσουμε, να το κάνουμε λίγο διαδραστικό, δηλαδή να είναι ένα συνέδριο όπου όποιος ενδιαφέρεται να ρωτήσει κάτι, ας σηκώνει το χέρι του και ας κάνει μία παρέμβαση. Δηλαδή, να υπάρχει μία ανταλλαγή απόψεων, για να μην παρουσιαστεί ένας μονόλογος, έστω και χωρισμένος μεταξύ πέντε ανθρώπων. Όποιος ενδιαφέρεται για κάτι, μπορεί να κάνει την παρέμβασή του ή να ρωτήσει, μία διευκρίνηση. Θα ήθελα, κύριε Σπυράκο, επειδή ξεκινήσατε και προτού περάσει τον κύριο Ζερβέα, να μας πείτε σήμερα, έτσι, με λίγα λόγια, σε ποιο επίπεδο θεωρείτε ότι βρίσκεται η προστασία του καταναλωτή, η θωράκισή του απέναντι από τυχόν αθέμητες πρακτικές, αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι. Για να πάω μετά στο συνήγορο και να μας πείτε τι γίνεται με τις καταγγελίες και τον ρόλο της διαμεσολάβησης. Δηλαδή, χωρίς αμφιβολία, το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε σήμερα δεν αναδεικνύει αυτόν τον σημαντικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. Αναφερθήκαμε προηγουμένως
στη σημασία που παίζει η ιδιωτική ασφάλιση στην κάλυψη των αναγκών, αλλά και στην πρόνοια, αλλά και στην κάλυψη των κινδύνων, δηλαδή στην ασφάλιση ζημιών και στην ασφάλιση ζωής. Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ασφάλιση ζημιών είναι κάτι πολύ πιο απλό. Αν θέλετε, εκεί η διαφάνεια ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό προκύπτει και από την απλότητα που έχει το προϊόν. Όταν έχεις να καλύψεις μία ζημιά, αυτό το οποίο κυρίως σε ενδιαφέρει είναι να ξέρεις το ασφάλιστο, να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με μία φερέγγια ασφαλιστική εταιρεία και να ξέρεις τι ακριβώς σου καλύπτει, δηλαδή ότι τυχόν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις μέσα στο συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης. Όταν όμως μιλάμε για ασφαλίσεις ζωής, που μιλάμε για το σύγχρονο τομέα που κυρίως έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Ο καταναλωτής, προκειμένου να μπορέσει να συγκρίνει ή να επιλέξει ένα ασφαλιστικό προϊόν ζωής, χρειάζεται μια πολύ σημαντική ενημέρωση, προκειμένου να είναι σε θέση να το συγκρίνει, όχι μόνο με άλλα ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά ενδεχομένως και με άλλες εναλλακτικές. Η οποία σήμερα υπάρχει ενημέρωση. Η οποία σήμερα αντιλαμβανόμαστε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι κρίσιμα στοιχεία για το ασφαλιστικό προϊόν δεν φτάνουν στη γνώση, στην πληροφόρηση του καταναλωτή. Στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το ίδιο το προϊόν, το πώς διαμορφώνει το ίδιο το προϊόν, την ίδια την απόδοση που μπορεί να έχει ο ασφαλισμένος, τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα έχει την ασφαλιστική κάλυψη. Αν θέλετε, αυτό επιβαρύνεται από το γεγονός ότι το προϊόν της ιδιωτικής της ασφάλισης ζωής είναι από τη φύση του, έχει μια πολυπλοκότητα. Έτσι, στηρίζεται σε σύνθετους μαθηματικούς, αναλογιστικούς κανόνες. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτόν τον τομέα να κάνουμε όλη μια προσπάθεια, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον καταναλωτή μια απλή, εύληπτη ενημέρωση, ώστε να μπορεί να καταλάβει και να συγκρίνει. Αυτή η ενημέρωση σήμερα δεν διασφαλίζεται, δεν περιέρχεται στον καταναλωτή. Ναι, αυτό το οποίο είπα και στην εισαγωγή μου, ότι δεν καταλαβαίνουν ακόμα τα συμβόλαια. Δηλαδή, αυτή η πολυπλοκότητα που έχει το προϊόν ζωής, δεν έχει η ασφάλιση ζωής, δεν έχει αντισταθμιστεί με μια σειρά υποχρεώσεων που θα πρέπει να έχει ο ασφαλιστής, ο διαμεσολαβητής της ασφάλισης, προς τον ασφαλισμένο, ώστε να είναι σε θέση ο ασφαλισμένος να καταλάβει ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα τυχόν μειονεκτήματα και να το συγκρίνει και να ξέρει ότι τι θα περιμένει από αυτό το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο ζωής. Να μας πει ο κύριος Ζερβέας, που είναι αποδέκτης καταγγελιών και έχει ένα ρόλο διαμεσολαβητή, δηλαδή έρχονται οι καταναλωτές και ζητούν την παρέμβασή σας για να επιλύσετε διάφορα προβλήματα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες τι θέση κατέχουν, τι παρεμβάσεις έχετε κάνει μέχρι σήμερα? Χρειάστηκε πολλές φορές να παρέμβουμε, διότι εντοπίζουμε μέσα από μια γενική παρατήρηση, αλλά και ειδική της διαμεσολάβησης σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες πολλές φορές ομαδοποιούνται, καταλήγουμε σε συμπεράσματα και τα οποία μας οδηγούν στην υποχρέωση παρέμβασης αυτεπάγγελτης προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρείων, να εφαρμόζουν τους νόμους, διότι ευτυχώς το νομοθετικό πλαίσιο είναι αρκετό για να προστατεύσει τον καταναλωτή, κρίνεται όμως ανεπαρκής η εφαρμογή του. Για να είμαι πιο σαφής και ειδικότερα, που εντοπίζει ο σύγχρονος του καταναλωτή μέσα από τις καταγγελίες τις προβληματικές περιοχές εφαρμογής των νόμων σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική αγορά? Πρώτον, υπάρχει μια πλημελής εκπλήρωση των ασφαλιστικών καλύψεων. Μια κατηγορία των καταγγελιών εντοπίζεται εκεί. Η άλλη κατηγορία εντοπίζεται σε καταγγελίες παρελκυστικών τακτικών σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων. Βέβαια, αρκεί να σας πω ότι τα 2/3 των καταγγελιών εντοπίζονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Και μιλάω για τον περσινό χρόνο. Φαντάζομαι και φέτος στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται. Δηλαδή, κύριε Ζερβέ, να σας διακόψω. Οι καταγγελίες αφορούν ακόμα και μεγάλες εταιρείες, αυτές που επί σειρά ετών γνωρίζουμε ότι είναι κυρίαρχες στην αγορά, ότι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους? Δεν εξαιρούνται αυτές οι εταιρείες. Εκτός τινών περιπτώσεων, μια περίπτωση μπορώ να εντοπίσω, χωρίς να κατονομάσω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει απασχολήσει ποτέ την αρχή και η οποία εταιρεία εφαρμόζει στο ακέραιο τον νόμο. Δεν μπορώ να την κατονομάσω. Και η οποία έχει εισχωρήσει και στο προσυμβατικό στάδιο και στο συμβατικό, λαμβάνοντας υπόψη
τις κατά καιρούς αιτιάσεις των εποπτικών αρχών, αλλά και του συνηγόρου του καταναλωτή, στις διφορούμενες διατυπώσεις των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολέων, στην ασάφεια των όρων και στην αοριστία των όρων. Αυτή το προσυμβατικό κατά τον συνήγορο στάδιο θα πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με το μετασυμβατικό στάδιο, έτσι ώστε όταν επέρχεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος, να μην επέρχονται τριβές, να μην υπάρχουν αντιδικίες και να ικανοποιείται το αίσθημα ασφάλειας του ασφαλιζόμενου. Δυστυχώς, αυτό δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε μία μόνο εταιρεία που έχει περιορίσει... Είναι πολύ μικρό ποσοστό στον κλάδο, δηλαδή. Μόνο μία εταιρεία που έχει, έτσι διατυπώσει την συμβάσεις ώστε να είναι εύληπτες σε ένα μικρό περιεχόμενο και να ξέρει ο καταναλωτής ασφαλισμένος τι δικαιούται και τι δικαιούται, διότι ακόμα γίνεται αποδέχτης και κάποιων υποσχέσεων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια, έτσι ώστε αδίκως αλλά και δικαίως να αιτιάται την ασφαλιστική εταιρεία. Η σαφής, ορισμένη και καλά διατυπωμένη σύμβαση είναι ο όρος εκ των νουν κάνευ για να προχωρήσει από την αρχή μια σωστή συναλλαγή και να καταλήξει σε σωστή συναλλαγή. Δηλαδή, να ξέρει ο ασφαλισμένος και η εταιρεία τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώματά τους και όταν επέρχεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος να μην επέρχονται τριβές. Βέβαια, η κακοδιαχείριση, πολλές φορές, η έλλειψη ρευστότητας κατατείνει, είναι δύο στοιχεία τα οποία κατατείνουν στο να ο ασφαλιστής να μην συμπεριφέρεται σωστά η εταιρεία απέναντι στους ασφαλισμένους. Να σας ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Αυτοί που έρχονται για καταγγελίες, ένα σημαντικός αριθμός καταναλωτών, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ, λένε ότι δεν τους ενημέρωσε η εταιρεία για το τι περιείχε το συμβόλαιο, δηλαδή δηλώνουν άγνοια ή η εταιρεία αρνείται να εκπληρώσει τα όσα λέει το συμβόλαιο. Οι περισσότεροι λένε ότι υπέγραψαν ένα κείμενο το οποίο είναι ακατάληπτο, δηλαδή δεν είναι καθόλου εύληπτο, δεν το κατανοούν και εν πάση περιπτώσει δεν κατεβλήθη καμία προσπάθεια εκ μέρους του ασφαλιστού να γίνει κατανοητό αυτό το κείμενο, το οποίο ακόμα και νομικοί πολλές φορές δεν μπορούν να το διαβάσουν. Δηλαδή είναι διφορούμενος ο τρόπος διατύπωσης των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού, είναι αόριστος πολλές φορές και καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ο καταναλωτής αυτό αιτιάται περισσότερο, ότι υπογράφει ένα κείμενο χωρίς να υπάρχει προσυμβατικό στάδιο. Το προσυμβατικό στάδιο είναι εντελώς τυπικό. Δεν αναλώνεται ο ασφαλιστής στην προσπάθεια να εξηγήσει στον καταναλωτή ασφαλισμένο τι δικαιώματα έχει και τι υποχρεώσεις παράλληλα, έτσι ώστε πολλές φορές να νομίζει ότι έχει δικαιώματα ενώ δεν τα έχει και να έχει υποχρεώσεις ενώ δεν τις έχει. Έχετε προχωρήσει σε συστάσεις έτσι κάποιες φορές οι εταιρείες μας. Και είμαστε σήμερα, και στο πλευρό της πολιτείας, πάντα ως Ιωνής Συμβουλήτης, ώστε να εντοπίζουμε τις προβληματικές περιοχές της ασφαλιστικής αγοράς και πολλές φορές να παρεμβαίνουμε ή από κοινού να δρούμε για να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο ή να προβαίνουμε σε ανάλογες συστάσεις. Οι αυτεπάκετες παρεμβάσεις είναι αρκετές. Και θα σας αναφέρω ενδεικτικά μία παρέμβασή μου στα συμβόλαια ζωής, όπου εκεί εντοπίσαμε ότι τα συμβόλαια δεν πληρώνονται κατά τη λήξη τους και με διάφορους τρόπους οι ασφαλιστικές εταιρείες, πανελκυστικούς, πληρώνουν τα συμβόλαια αυτά μετά από 2-3 μήνες. Είναι βέβαιο ότι δεν χρειάζεται, η εταιρεία είναι περίμερη. Όχι όλες οι εταιρείες βέβαια. Όχι όλες. Η εταιρεία είναι περίμερη κατά τη λήξη. Δεν χρειάζεται να την οχλήσει ο ασφαλισμένος. Είναι δίλη η μέρα που ορίζεται στο συμβόλαιο για την πληρωμή της. Μία άλλη παρέμβαση, την οποία σκοπεύει να κάνει ο συνήγορος και δεν αποκλείει να την κάνει και αύριο μεθαύριο, αφορά το... Να σας διακόψω, να μην πούμε την παρέμβαση, για να μιλήσουν. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να απευθύνετε έτσι ως ακροατήριο στον Γενικό Γραμματέα ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, με βάση τα όσα είπαν? Ωραία, ας συνεχίσουμε. Αυτό το κομμάτι το οποίο προσεγγίσαμε έτσι αρχικώς αφορά την διαφάνεια, την συμπεριφορά των εταιριών από το σημείο της πώλησης του συμβολαίου και ύστερα. Υπάρχει ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι διαφάνειας, το οποίο και αυτό έχει μπει σε κανόνες πρόσφατα, το οποίο αφορά
την εταιρεία την ίδια ως οντότητα, ως εταιρική οντότητα, ως λειτουργία και αφορά το εσωτερικό της κομμάτι και έχει να κάνει με την εποπτεία και τη φερεγγιότητά της. Η κυρία Άλκης Χριστοφίλου ως νομικός και ο κύριος Τριανταφυλλίδης ως γνώστης του εσωτερικού ελέγχου από τη θέση του Αντιπροέδρου θέλω να μας διαφωτίσουν. Δηλαδή, αρχικώς, κυρία Χριστοφίλου, να ξεκινήσω με εσάς. Υπάρχει η γνωστή φερεγγιότητα 2, την ακούμε πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι ως νομικό γραφείο την έχετε δουλέψει πολύ καλά. Υπάρχει η κανονιστική πράξη, η απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία αλλάζει κάτι στην μέχρι σήμερα γνωστή δομή, δηλαδή στην υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχέσεις, τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τις συγγενικές σχέσεις. Υπήρχε το φαινόμενο μέχρι σήμερα, μία αγχήνους διαδικασίας, έτσι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, από ό,τι φαίνεται, να υπάρχουν και μαύρες σκοτεινά σημεία, γκρίζες ζώνες. Σήμερα, για να έρθει αυτή η απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και οι Solvency να ασχοληθούν με τις σχέσεις, τις συγγενικές, τον προσώπο, τα προσόντα των ανθρώπων που ασκούν διοίκηση, την ευθύνη τους, όλα αυτά, κάτι αλλάζει. Μας δίνεται ένα στίγμα του τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, ευχαρίστω. Η φερεγγιότητα 2, η Solvency 2, φαντάζομαι όλοι γνωρίζουν αρκετά πάνω σε αυτήν. Είναι γεγονός ότι δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή, δεν έχει δηλαδή φτάσει στο σημείο που όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να την εναρμονίσουν στο εσωτερικό τους δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία της εναρμόνισής της απασχολεί πάρα πολύ όλους τους φορείς, εποπτικούς φορείς και εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και σε άλλες χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο στο ασφαλιστικό γίγνεσθε, όπως είναι η Ελβετία, η Βερμούδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως, και η Ιαπωνία, έτσι, σαν πρώτος χώρος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τώρα, αντίστοιχα, εκδόθηκε το σχέδιο πράξης Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, προλαμβάνοντας, αν θέλετε, κατά ένα μέρος τις απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν όταν εναρμονιστεί και τεθεί σε εφαρμογή η Solvency 2. Τώρα, η οδηγία αυτή στηρίζεται, ας πούμε, σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι ποσοτικές απαιτήσεις, δηλαδή οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και φερεγγιότητας, που υπολογίζονται με βάση μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου. Κατά κύριο λόγο, απλουστευμένα μεν, αλλά αλλάζει η κύρια φιλοσοφία υπολογισμού της φερεγγιότητας, γίνεται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο, με τον προϋπολογισμό του κινδύνου. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η εσωτερική οργάνωση, οι οργανωτικές απαιτήσεις και οι λειτουργικές απαιτήσεις μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικών ομίλων, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αυξημένες υποχρεώσεις πληροφορίας, ορισμού διαδικασιών, ροής πληροφορίας και εσωτερικής διαφάνειας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διαδικασία υπολογισμού κινδύνου, ο χωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών της διοίκησης, ο χωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του εσωτερικού ελεγκτή και των εκτελεστικών μελών, ο χωρισμός του front desk από το back office, δηλαδή μπαίνει πολύ σε υποχρεώσεις οργάνωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης. Όλα αυτά αφορούν βέβαια και την εταιρική διακυβέρνηση. Έτσι, ένα κομμάτι είναι τα υπεύθυνα πρόσωπα. Τα υπεύθυνα πρόσωπα αποτελούν ακριβώς τη διοίκηση. Ορίζεται, τώρα περνάμε στο σχέδιο της απόφασης του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ορίζονται τα μέλη της διοίκησης. Μάλλον, δίνεται ένας γενικός ορισμός και είναι αυτά τα μέλη στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εμπιστεύεται την καθημερινή λειτουργία, διοίκηση και λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο το ίδιο πρέπει να έχει οπωσδήποτε μία εκτελεστικά μέλη, στα οποία ενδείχνεται να είναι και ο εσωτερικός ελεγκτής. Και τα εκτελεστικά μέλη, από τα εκτελεστικά μέλη πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε 2, τα οποία γνωστοποιούνται στην Τράπεζα Ελλάδος, στην Εποπτική Αρχή, και τα οποία αναλαμβάνουν το εκτελεστικό κομμάτι της διοίκησης, το κύριο εκτελεστικό κομμάτι. Τώρα, στα υπεύθυνα πρόσωπα, αυτή η πράξη του διοικητή, το σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα. Δηλαδή, εκτός από προηγουμένως που είχαμε τον διευθύνοντα σύμβουλο, είχαμε τον υπεύθυνο αναλογιστή, είχαμε στις εταιρείες ζωής που έχουν επενδύσεις, ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις, unit linked, είχαμε τον υπεύθυνο του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου και άλλους. Τώρα προστίθενται ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης, ο υπεύθυνος επίσης μηχανοργάνωσης, δηλαδή ροής πληροφορίας, MIS, και άλλα πρόσωπα που μπορεί να τα ορίζει η ασφαλιστική επιχείρηση. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει αυτή τη στιγμή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 ημερών, φάκελος με τα προσόντα τους, με το βιογραφικό τους δηλαδή, και τα αποδεικτικά στοιχεία ότι κατέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ήθους και εντυμότητος, δηλαδή ζητάμε καταλληλότητα, ήθος, εντυμότητα να περιέχει αυτός ο φάκελος, πηγαίνουν στην Τράπεζα Ελλάδος. Η Τράπεζα Ελλάδος δεν είδα πουθενά να ορίζεται προθεσμία για τον έλεγχο του φακέλου, αλλά αυτή τη στιγμή έχει κάποιες αντιρρήσεις, μπορεί να επανέλθει στην εταιρεία και να ζητήσει αντικατάσταση. Και η εταιρεία, σύμφωνα με το σχέδιο, υποχρεούται εντός τριημέρου να πάυσει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή, κυρία Χριστοφίλου, αυτό πιστεύετε ότι θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή στη μέχρι σήμερα στρουκτούρα, δομή των ασφαλιστικών εταιριών? Επειδή έχετε συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες και γνωρίζετε και τα διοικητικά συμβούλια και το πώς λειτουργούν, πιστεύετε ότι αυτή η εταιρική διακυβέρνηση και η πράξη του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος θα φέρει αλλαγές πρακτικά? Θα φέρει αλλαγές οργανωτικές. Δεν νομίζω ότι τα διοικητικά συμβούλια θα υποστούν σημαντικές αλλαγές, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει τέτοια διαδικασία ήδη. Όμως, διευρύνεται και περιλαμβάνει επίσης κανονισμό για τις σχέσεις των υπευθύνων αυτών προσώπων, όπως και των μετόχων, όσων ασκούν έλεγχο στην εταιρεία, όσοι είναι οι μέτοχοι, 10 μεγαλύτεροι μέτοχοι, όπως και κάθε μέτοχος που έχει πάνω από 5%, οφείλει στις συναλλαγές του με την εταιρεία, πες ότι είναι πελάτης ή προμηθευτής της ασφαλιστικής εταιρείας, να αντιμετωπίζεται on arm's length, που συνηθίζεται να λέγεται, δηλαδή με ίσους και αντίστοιχους όρους που θα αντιμετωπιζόταν κάθε άλλο συμβαλόμενος. Επίσης, καταγράφονται οι συμβάσεις και οι σχέσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά, τα υπεύθυνα πρόσωπα και με τα πρόσωπα, τους μετόχους που είπα προηγουμένως, και άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή το προχωράει και τους συγγενείς τους και τους συζύγου τους. Δεν φτάνουμε βέβαια σε θέματα βασικού μετόχου, ένα παλιό θέμα που μας είχε απασχολήσει, αλλά διευρύνεται ο κύκλος της διαφάνειας και της καταγραφής των συναλλαγών των προσώπων αυτών με την Νομίζω εταιρεία. Ότι η θελγιότητα, αλλά και αυτή η τράπεζα, θίγει και θέματα διαμεσολαβητών και προμηθειών, έτσι, αλλά θα σας ρωτήσω μετά να μου πείτε. Ναι. Να περάσουμε στον εσωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα μεγάλο κομμάτι των τελευταίων εξελίξεων, έτσι.